Εύη! Εύη! Έλα, Λευτέρη, έλα. Με πέτυχες εδώ, στην ώρα της προετοιμασίας. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Λοιπόν, καλωσορίσατε και πάλι εδώ στο καλό μεσημέρι. Εδώ σήμερα στο Λευτέρη θα δείξω πώς να παίζει με το μικρό Γρηγόρη στο σπίτι. Ωραία. Θα μας δείξεις λοιπόν πώς θα κάνουμε messy play το χειμώνα. Ακριβώς. Θα δείξουμε λοιπόν διάφορες ιδέες για messy play. Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο αρχικά τι είναι το messy play. Ναι. Αμέ. Λοιπόν, why not? Το messy play είναι αισθητηριακό παιχνίδι. Και λέγεται μέση, διότι συνήθως λερώνει. Να σας πω ότι για τους γονείς που μπορεί να το έχετε ακούσει πάρα πολύ, δεν διαφέρει από αυτό που μπορεί να κάναμε παλιότερα, που μπορεί δηλαδή να πήγαιναν οι γονείς στα παιδιά τους κάπου, να παίξουν και να λερωθούν, χωρίς να ξέρεις να έχουμε αυτό το «Οχ, πάλι λερώθηκα, να σε καθαρίσω» και όλο αυτό. Μην πας εκεί, θα λερωθείς. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, στο messy play είναι το παιχνίδι που λερώνει, είναι το παιχνίδι στο οποίο αφήνουμε το παιδί μας ελεύθερο να παίξει με το υλικό το οποίο του έχουμε δώσει και αυτό το βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλές πτυχές της ανάπτυξής του και κυρίως στην αισθητηριακή του ολοκλήρωση και στην ολοκλήρωση των αισθήσεών του. Γιατί τα υλικά που χρησιμοποιούμε δεν είναι μόνο υλικά τα οποία βλέπουμε, είναι υλικά που κυρίως πιάνουμε με την αφή μας, μπορούμε να τα μυρίσουμε, οπότε ουσιαστικά να αναπτύξουμε την όσφρησή μας. Και συνήθως δεν είναι χημικά προϊόντα που θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με το παιδάκι να δημιουργήσουν τίποτα εξανθήματα στα χέρια ή διάφορα, πώς τα λένε αυτά. Εδώ σήμερα θα δείξουμε και για μικρότερα παιδιά, να σας αλλεργίες, πω ότι το messy play μπορεί να ξεκινήσει από, ξεκινάει ουσιαστικά στα μωράκια από όταν είναι 6 μηνών και ξεκινούν να τρώνε. Γιατί όσοι έχουμε παιδιά και έχουμε ζήσει τη διαδικασία αυτή, ξέρουμε ότι όταν ξεκινάει ένα παιδί να τρώει, γίνεται χάλια. Γίνεται χάλια αν το αφήσουμε. Και η δουλειά μας είναι να το αφήσουμε. Έτσι, γιατί έτσι θα αναπτυχθεί και θα μάθει καλύτερα το σώμα του και τις αισθήσεις του. Εδώ λοιπόν, τώρα μας έχεις διαφορετικά κουτιά. Θέλω να μας πεις καταρχάς εάν όλα αυτά απαιτούνται για να ξεκινήσουμε το messy play. Όχι, λοιπόν, έχω φέρει αυτά τα κουτιά τα οποία τα έχω στο σπίτι. Είναι από ένα κατάστημα πολύ έτσι γνωστό που μπορείτε να τα βρείτε. Εγώ τα έχω στο σπίτι μου και τα χρησιμοποιώ γιατί με βολεύουν. Όμως μπορείτε και σε ένα απλό μπολ που έχετε στο σπίτι σας, που φτιάχνετε το κέικ σας, ανακατεύετε. Εδώ, πραγματάκια που έχουμε από την παραλία. Φτιαράκια. Τι άλλο. Κυπελάκια, πυρουνάκια. Ξύλινα. Τα παιχνίδια τους, εδώ βλέπετε εδώ στο ζελέ μου, τα παιχνίδια τους, τα κυβάκια που έχουν όταν είναι πιο μικρά. Γραμματάκια. Οτιδήποτε σας έρθει στο μυαλό το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και είναι ασφαλής για το παιδί σας. Φυσικά υλικά, όπως εδώ το κουκουνάρι που έχουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με ένα άκρος χειμερινό έτσι messy play και πολύ εύκολο και για όλα τα παιδάκια. Τι είναι αυτό, σόδα? Που είναι το εξής. Παίρνουμε λίγη σόδα. Ναι. Είναι σόδα μαγειρική. Ωραία. Δεν βλάπτει κανένα παιδάκι, δεν κάνει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Τη συνταγή αυτή μπορούμε να τη φτιάξουμε για το χιόνι και προσθέτοντας και cornflour ή μπορούμε επίσης να το κάνουμε με conditioner μαλλιών για μεγαλύτερα παιδιά και μαγειρική σόδα. Εγώ, ωραία, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε χιόνι. Α, χιόνι. Ναι, δηλαδή, επειδή εγώ δεν ζωστανώ για τώρα, και ούτε μπορώ να το κατεβάσω. Θέλεις να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα ιδανική για το παιδί να παίξει χιόνι. Χειμερινή, να παίξει χιόνι, να παίξει με το χιόνι. Λοιπόν, τι κάνουμε? Παίρνουμε μαγειρική σόδα για τα πολύ μωρούλια μας, που δεν θέλουμε, που ενδεχομένως δεν ξέρουμε αν έχουν κάποια αλλεργία, παίρνουμε σόδα και νερό. Δύο μόνο υλικά. Μία λοιπόν κούπα σόδα βάζουμε και λίγο νεράκι και αυτό αρχίζουμε και το ανακατεύουμε, Λευτέρη, έλα να βοηθήσεις τώρα. Με τα χέρια. Με τα χέρια μας ξεκινάμε λοιπόν και το ανακατεύουμε και σιγά σιγά αυτό. Τώρα το κάνεις εσύ. Ναι, το κάνω εγώ. Ας, δεν πειράζει. Θα ρίξουμε κι άλλο, θα ρίξουμε κι άλλο. Έλα. Γιατί έχω βάλει πιο πολύ νεράκι, επειδή ήταν μεγαλύτερη η επιφάνεια. Πόσο νερό βάζουμε, ελάχιστο? Κανονικά βάζουμε. Μισό ποτήρι. Όχι, ένα βάζουμε ποτήρι. Μία κούπα σόδα, ένα μέρος δηλαδή σόδα, και βάζουμε και μία κουταλιά νερό και σιγά σιγά ξεκινάμε, ξέρεις, και ξεκινάμε στα χέρια τώρα μας και το πιάνουμε και το φτιάχνουμε. Και αυτό αφήνουμε το παιδί μας να το κάνει. Οπότε σιγά σιγά βλέπετε, δημιουργείται η αίσθηση αυτή του απαλού, ας πούμε, χιονιού. Και να το φάει, δεν πειράζει, θα φρύσει λίγο το παιδί. Δεν παθαίνει τίποτα. Εδώ τώρα, σε αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, στο οποίο φυσικά μπορείτε να βάλετε μεγαλύτερες ποσότητες. Βάλαμε πολύ νερό εδώ. Εδώ τώρα έχουμε βάλει λίγο παραπάνω νεράκι. Δεν μπορώ να φτιάξω λίγο χιονό μπαλά. Θα βάλουμε όλη τη σόδα μας. Μάσε με να το φτιάξω κι εγώ. Θα σε αφήσω να κάνει. Να το, γι' αυτό σου βάλα σόδα. Ορίστε. Λοιπόν, βλέπεις. Όσο λοιπόν το φτιάχνουμε, αυτό ομογενοποιείται. Α, ωραίο.
και δίνει μια ιδιαίτερη έτσι, υφή στα χέρια του παιδιού, κάτι το οποίο το βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Άντε. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερο στην αφή του όπως το πιάνεις. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, βάζετε λοιπόν νεράκι, προσθέτετε σόδα και αφήνετε το παιδί σας να παίξει ελεύθερα και άφοβα. Πιστέψτε με, θα ασχοληθεί πάρα πολύ ώρα με κάτι τέτοιο, αρκεί να είστε εκεί κοντά και να του βάζετε κάθε φορά κάτι επιπλέον. Δηλαδή, εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, τα πιγκουινάκια που έχω εδώ στο άλλο μου, στον άλλο μου δίσκο. Να βάλουμε, ας πούμε, πιγκουινάκια και να παίξει με αυτό το παιδί. Ή, ας πούμε, να του βάλουμε τα φορτηγά του. Να κάνει το εκχιονιστικό ένα αγοράκι, ας πούμε, έτσι. Μ' αρέσει όπως τα λες. Ναι, γιατί το έχω κάνει με το παιδί μου αυτό, γι' αυτό το λέω. Δεν δείχνω πράγματα που δεν τα έχω κάνει. Μπράβο. Τα έχω κάνει αυτά. Πώς και... αντιδράει το παιδί, του αρέσει. Στα παιδιά αρέσουν πάρα πολύ αυτού του είδους τα παιχνίδια. Ναι. Τα αγαπούν, τους αρέσει να λερώνονται και δεν το βιώνουν πολύ συχνά στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι ένας τρόπος το παιδί να παίζει σε ένα περιβάλλον δομημένο. Δηλαδή δεν είναι ότι του λέμε ότι σε όλο το σπίτι μπορείς να το κάνεις αυτό. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Στρώνεται κάτω, ας πούμε. Σεντόνι. Ή ένα σεντόνι ή μια κουρτίνα μπάνιου που δεν είναι και διάβροχη. Ναι, κουρτίνα, έχεις δίκιο. Λοιπόν, στρώνεται κάτω λοιπόν μια κουρτινούλα μπάνιου. Βάζετε το τηλεκανίτσα σας, το κουτί αυτό που έχω εγώ, οτιδήποτε έχετε στο σπίτι το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε ένα κουτί και φτιάχνετε, για παράδειγμα, το χιόνι που δείξαμε μόλις τώρα. Θα αφήσω το χιόνι παραδείγμα. Ναι, φέρω εδώ το χιόνι. Και θα συνεχίσω. Μπράβο, άστο και να το πλύνουμε μετά. Δεν έχουμε λοιπόν, νερό εδώ, μην πας να πλύνεις. Και θα συνεχίσω. Τι έχουμε βάλει μετά? Λοιπόν, μετά έχουμε βάλει το χιόνι με σόδα. Όχι, χιόνι με σόδα και νερό, το κάναμε μόλις. Το κάναμε. Θα πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε σε συνταγή, η Δανάη. Αφροξυρίσματος. Α, λοιπόν, να το. Λοιπόν, αυτό εδώ το καταπληκτικό. Το έβαλα πριν, είδατε πώς έγινε εγώ. Πανέμορφο το μεταξύ, είναι σαν έργο τέχνης όταν. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε. Βάζουμε αφροξυρίσματος. Βέβαια, σας έχω αυτό τώρα αφροξυρίσματος. Θέλω να το τονίσω. Είναι για παιδάκια άνω των 3 ετών, 4 που δεν βάζουν πράγματα στο στόμα τους, έτσι. Να το φτιάξουμε εδώ. Πάνω απ' όλα, ναι. Πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια των παιδιών μας. Λοιπόν, για βάλε εδώ αφρό. Ρίχνε. Ρίχνω. Πρόσεχε, μην μας κάνεις όλους γάλι. Εντάξει, πέφτει λίγο έτσι ο αφρός μου αυτός λίγο περίεργα. Δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, και βάζουμε λοιπόν, γεμίζουμε περίπου τη βάση, έτσι. Ακριβώς. Ανορθόδοξα βάζουμε αφρό παντού. Ούτως ή άλλως θα τα κάνει το παιδί, να μην πω πώς θα τα κάνει. Επομένως δεν έχουμε πρόβλημα, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, βάζουμε τον αφρό μας, δημιουργούμε έτσι μια βάση σαν το χιόνι πάλι, φαντάζομαι ότι είναι το χειμερινό μέση πλέι, όπως λέγαμε προηγουμένως. Εδώ, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παγωμένη λίμνη. Ναι. Σε ένα παιδάκι το οποίο είναι, το μέση πλέι έχει το εξής καλό. Ότι όσο μεγαλώνουν οι ηλικίες των παιδιών, μπορούμε να προσθέτουμε πράγματα και να τα κάνουμε να μιμούνται διάφορες καταστάσεις από την πραγματικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, το να βάλουμε, ας πούμε, τις πολικές αρκουδίτσες εδώ πέρα, βάλει και λίγο μπλε χρώμα για να παρομοιάσουμε έτσι ότι έχουμε μια λιμνούλα. Ανοιχτό είναι αυτό ή το ανοιγώ? Είναι ανοιχτό, απλά να σου δώσω ένα γαντάκι γιατί μπορεί να λερωθείς. Δεν πειράζει, αφού θα λερωθούμε σαν τα παιδιά κι εμείς. Να το, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει. Ναι. Και μπορείς να πάρεις για να μην λερωθείς πάρα πολύ αυτό το πιρουνάκι. Ωραία. Και το ανακατεύω. Και να ανακατέψεις. Για να κάτσεις να δούμε τι θα γίνει. Έργο τέχνης. Α, μάλιστα. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα παίρνει. Καλά, και όσο ανακατεύουμε, αυτό το ωραίο όπως είναι μπορείς να το πάρεις στο Γρηγόρη μετά. Εντάξει, με προσοχή να παίξει, ναι. Ωραία, και μυρίζει και απίθανα. Αυτό λοιπόν το αισθητηριακό υλικό αφρός ξυρίσματος είναι φανταστικό υλικό για να παίξουν τα παιδιά, επαναλαμβάνω, σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή από 3,5 και πάνω, ένα παιδάκι το οποίο δεν το βάζει στο στόμα του μπορεί να το φάει. Εναλλακτικά, μια τέτοια λιμνούλα μπορείτε να τη φτιάξετε. Καταπληκτικό. Δεν το τρώμε. Λοιπόν, εναλλακτικά, ένα τέτοιο περιβάλλον στο σπίτι σας μπορείτε να το φτιάξετε με μακαρόνια βρασμένα, τα οποία αντίστοιχα με χρώμα ζαχαροπλαστικής τα βάφετε και βγαίνουν έτσι μπλε. Οπότε για ένα μωράκι 6 μηνών είναι ό,τι πρέπει να του βάλετε μακαρόνια χρωματιστά, να παίξει, να τα ζουλήξει, να
να έρθει έτσι σε επαφή με αυτό το υλικό, να του βάλετε μέσα και τα πιγκουινάκια, τις πολυκές αρκουδίτσες, να του βάλετε φυσικά υλικά όπως είναι. Εδώ έχει αρχίσει η αρέσει εμένα τώρα, επί τόση ώρα, με βλέπεις, ε. Να του βάλετε φυσικά υλικά όπως μπορεί να είναι το κουκουνάρι, κλαδιά, φύλλα από δέντρα. Ωραίο. Διάφορα πράγματα λοιπόν, και να αρχίσει να βάλει μέσα τα χεράκια του και να παίξει. Δείτε το τώρα, δεν είναι φανταστικό. Δεν είναι πολύ ωραία. Με πόσο απλά υλικά τώρα έχεις δημιουργήσει αυτό είναι το πράγμα. Είναι πολύ όμορφο και επειδή τα παιδιά και λόγω της κατάστασης το τελευταίο διάστημα έχουν πιεστεί πάρα πολύ με το μέσα. Ναι. Ας πιάσουμε το μέση, λόγω του μέσα που κλεινόμαστε. Ας λερωθούμε, ας δώσουμε χρόνο και τόπο στα παιδιά και χώρο δηλαδή μέσα στο σπίτι μας. Και ας λερωθούμε, θα το χαρούν πάρα πάρα πολύ. Εγώ, ο γιος μου ήδη, τον πήγα προχθές σε χιονοδρομικό που ήμασταν εκτός σπίτι. Ξετρελάθηκε, θέλει ντε και καλά πάλι χιόνι, χιόνι, χιόνι. Ωραία, βρήκαμε τη λύση. Ακριβώς, να του κάνεις ψεύτικο χιόνι στο σπίτι, νομίζω ότι έχει χιόνι. Εντάξει, βέβαια ένα φορτηγό μαγειρική σόδα πρέπει να φέρει. Εντάξει, από σόδα άλλο τι θα βρούμε. Μαγειρική σόδα, αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος για μεγαλύτερα παιδιά, επαναλαμβάνω. Για μικρότερα παιδιά δεν θα μου βάλει τα αφροξυρίσματος. Ή ρύζι βαμμένο ή μακαρόνι και αυτό βαμμένο με χρώμα ζαχαροπλαστική, σαν αυτό που χρησιμοποίησε ο Λευτέρης λίγο πριν, είναι ό,τι πρέπει. Τέλεια. Παίρνουμε αυτά. Τα παίρνουμε αυτά λοιπόν. Τα φέρνουμε από εδώ, γιατί μπορεί να θέλει να κάνει και πλάνο η Δανάη μετά. Τα αφήνω εκεί. Λοιπόν, θα πάρω, με συγχωρείτε λίγο, να πάρω λίγο χαρτάκι να σκουπίσω τα χέρια μου. Δεν βγαίνει εύκολα. Ναι, δεν βγαίνει. Θα πληθούμε μετά, δεν πειράζει. Το χρώμα ζαχαροπλαστική κάθεται τόσο πολύ πάνω, ε. Ναι, θέλει πλήσιμο πολύ, αλήθεια είναι. Εγώ κάθε φορά που κάνω μέση πλέι. Δεν πειράζει, παιδί μου, μπορεί να φύγουν και την επόμενη. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Εδώ έχουμε. Τα κάναμε κι εμείς εδώ. Τα κάναμε αλλά δεν εδώ πειράζει. Μέση. Έτσι είναι, παιδιά, σε πραγματικές συνθήκες. Λοιπόν. Αισθητηριακά θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο το πλαίσιο που αντιλαμβάνεται το παιδί, στο σπίτι μέσα. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να το βοηθήσουμε να ξεδιπλώσει τις ανάγκες του. Τώρα εδώ δύο διαφορετικές ιδέες. Για παιδάκια που δεν έχουν αλλεργία σε γαλακτοκομικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι. Ωραία. Είτε κατσικίσιο, είτε γελατινό, ό,τι θέλουμε, δεν μας ενδιαφέρει, γιαούρτι να είναι. Λοιπόν, για παιδάκια που έχουν αλλεργία σε γαλακτοκομικά, θα κάνουμε το ίδιο πράγμα με αλεύρι. Απλό αλευράκι. Βλέπετε? Λοιπόν. Δώσουμε. Θέλω ένα κουταλάκι. Τι θέλεις? Κουταλάκι. Ναι. Ορίστε. Τέλεια. Έχουμε εδώ Θεέ μου, σου πειράζουμε την κουζίνα θέλεις. Σου σήμερα. Λοιπόν, παίρνουμε λοιπόν από το γιαούρτι, μισό λεπτάκι να βγάλω. Δώσε μου το. Μετά εγώ θα καθαρίσω, να ξέρεις. Δεν αγχώνεσαι. Θα φτιάξουμε. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα με το γιαούρτι. Βάζουμε, ας πούμε, δύο κουταλίτσες, να πω σας έβαλε εγώ, γιαούρτι. Δύο. Σε δύο μπολ. Του γλυκού. Απλό πράγμα. Παίρνουμε εδώ χρώματα ζαχαροπλαστικής. Τι χρώματα αρέσουν στο παιδάκι μας. Του αρέσουν, το ας πούμε. Μπορεί να το λοιπόν. Ναι, μπορείς να το βάζεις, εννοείται. Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί, να το τώρα, ξέχασα να τα κόψω. Έχουμε ψαλίδι εδώ. Περίμενε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά, στις ζωντανές εκπομπές. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Θες να κόψουμε το πάνω μέρος. Το πάνω μέρος για να μπορέσουμε, λοιπόν. Λίγο, λίγο, πιο πάνω. Πιο πάνω. Ναι, ναι, ναι. Ίσα-ίσα για να κοπεί, να βγάλει λίγο χρώμα. Εδώ, να το. Πρέπει σαρακάκι, να έχεις τώρα ένα λευτέρι δίπλα. Εδώ, λοιπόν, ρίξε μου το χρωματάκι. Λίγο. Μπράβο, Λευτέρη. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, ξεκινάμε το ανακάτεμα. Προσέξτε τώρα. Κόκκινο ήταν αυτό. Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε το ανακάτεμα, το ανακατεύουμε πολύ πολύ καλά. Ναι. Και τι φτιάξαμε. Τι φτιάξαμε. Τι φτιάξαμε, Λευτέρη, τι είναι αυτό το χρώμα. Κόκκινο χρώμα. Κόκκινο χρώμα. Ούτε τέμπερες. Μου συμπεριφέρεται σαν παιδί. Σαν να είμαι παιδί. Ούτε τέμπερες, ούτε δακτυλομπογιές. Ένα υγιεινό χρώμα με το οποίο μπορεί να παίξει το παιδί μας και όχι απλά να παίξει, να το φάει και δεν μας νοιάζει για να το φάει. Αυτό είναι χρώμα ζαχαροπλαστικής, είπαμε. Είναι χρώμα ζαχαροπλαστικής, είναι χωρίς γλουτένι. Ναι, 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 χωρίς γλουτένι. Είναι χρώμα ειδικό το οποίο μπορείς να το βάλεις στα φαγητά και παντού. Ας ρίξουμε και λίγο κίτρινάκι. Πολύ ωραία. Με την ίδια πιάσα λοιπόν. Βάλω, ναι, ναι, ναι. Για να πιάσει. Εννοείται. Λοιπόν. Που άφησα το. Ποιο? Δεν πειράζει, θα πάρω καινούργιο. Κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, εδώ, να λερώνουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, μέση πλέη θέλαμε. Ξεκινάμε πάλι ένα κατέβημα. Ανακάτεψε το εσύ τώρα. Ανακάτεψα. Και χρησιμοποιούμε το κίτρινο. Ακριβώς. Χρωματάκι, δημιουργούμε.
λοιπόν, και όση ώρα ο Λευτέρης ανακατεύει το γιαούρτι με το χρώμα. Ναι. Εδώ τώρα, ας πούμε, έχουμε φτιάξει δύο χρώματα, κόκκινο και κίτρινο. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να φτιάξουμε άπειρα χρώματα. Όσα χρώματα ζαχαροπλαστικής υπάρχουν, το παιδί με το δάχτυλό του μπορεί να ζωγραφίσει παντού σε μια επιφάνεια την οποία εμείς θα έχουμε αποφασίσει. Είτε αυτό είναι ένα μεγάλο χαρτόνι, είτε μια κόλλα α4, ό,τι τέλος πάντων εμείς θέλουμε. Και τώρα, για τα παιδάκια που έχουν αλλεργία στα γαλακτοκομικά, έχω μια εναλλακτική ιδέα, πανεύκολη επίσης. Αλεύρι νερό. Είχατε δει εδώ λοιπόν ότι είχαμε βάλει αλευράκι. Όχι, θα πάρω το ίδιο. Είχαμε βάλει αλευράκι, ρίχνουμε λίγο νερό για να μπορέσει να είναι έτσι. Να, αυτό τώρα μπορείς να το φας, ας πούμε. Δεν παθαίνεις κάτι. Άσε τώρα, δεν πρέπει μετά. Λοιπόν, ανακατεύουμε το αλεύρι με το νερό μας και φτιάχνεις επίσης χρώμα. Άντε ρε. Τόσο εύκολα και με όλα αυτά τα υλικά. Θα μπορεί εύκολα τώρα με αυτό. Χρώμα. Γίνεται. Άντε. Αν δούμε και είναι πολύ συμπαγές, ρίχνουμε λίγο νεράκι. Αυτό ήθελα να σου πω. Αν το δείτε και είναι πολύ αραιό, ρίχνεις λίγο αλεύρι. Σαν ζαχαροπλαστική, βρε παιδί μου. Μάλιστα. Λοιπόν, 1,5 λεπτό έχουμε έβημα ακόμα. 1,5 λεπτό, λοιπόν. Δεν ξέρω τι προλαβαίνεις να μας δώσεις ακόμα μία ιδέα για το παιχνίδι που θα παίξουμε απόψε με το μικρό μου. Ναι. Λοιπόν, δύο ιδέες θα δώσω. Δύο. Ζελέ. Προσέξτε εδώ. Το γνωστό. Το ζελέ, το γνωστό. Μπορείτε είτε να φτιάξετε μόνοι σας με ζελατίνη. Εγώ αλήθεια δεν είχα στο σπίτι και έφτιαξα κανονικό χωρίς ζάχαρη όμως για τα παιδάκια μας. Βάλτε τα χέρια σου μέσα, Λευτέρη μου, εδώ. Να παίξεις. Ναι. Να ανακαλύψεις τι έχουμε βάλει μέσα. Έχει στα μάτια. Α, ορθογώνιο, μάλιστα, ξυλάκι. Αυτό είναι κάτι τρίγωνο, σαν σκεπή σπιτιού. Μάλιστα το πέτυχα. Γραμματάκια και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να ρίξετε μέσα. Αυτό το κάνετε στο τέλος, ξεβάφει κιόλας. Το ζελέ είναι τρομερό υλικό, αισθητηριακό. Γιατί ακριβώς είναι έτσι παγωμένο, μυρίζει. Κινητοποιεί όλες μας τις αισθήσεις. Και το τελευταίο που έχω να σου δείξω, προλαβαίνω νομίζω. Όχι, είναι... δεν προλαβαίνεις. Όχι, παγοχρώματα. Παγοχρώματα. Το λέω. Την ίδια διαδικασία, απλά στην κατάψυξη. Βάζουμε με νερό. Πάγο στην κατάψυξη με νερό. Δείτε το, βλέπετε. Με χρώμα. Σε ευχαριστώ και πολύ, το παίρνω μαμά, και κάνεις έτσι και ζωγραφίζεις. Μαμά, Παύλα δασκάλα, Παύλα παρουσιάστρια, Παύλα δημοσιογράφο. Δημοσιογράφε. Λοιπόν, πάμε σε break. Δοκιμάστε το στο σπίτι. Θα το χαρείτε πάρα πολύ με την ψυχή σας με τα μικρά παιδιά. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με άλλα τόσα θέματα ωραία και όμορφα. See.